Λοιπόν, μια και λέμε για το Style Me Up, χθες μου άρεσε πάρα πολύ η Βόνι Μπόσνιακ. Γιατί έτσι είχε υπό την εποπτεία της μια πολύ ωραία ιστορία και μια κυρία που τη μεταμόρφωσε εξωτερικά. Μια εξαιρετικά, πάρα πολύ γλυκιά γυναίκα, η οποία, παιδιά, είπε αυτό που χρειάζεται να πούμε όλες οι γυναίκες. Καιρός να κάνω κάτι και για μένα. Σωστά. Αυτή η 40χρονη γυναίκα, η Έλενα, χωρίς μιζέρια, χωρίς κανένα θέμα που να πιστέψεις ότι πάει εκεί για να πει μια τραγική ιστορία, μίλησε για τη σκλήρυνση κατά πλάκας με την οποία διαγνώστηκε και αφέθηκε στα χέρια τους για να δει την καλύτερη εκδοχή του εαυτού της. Λοιπόν, θέλω να πάμε να δούμε το απόσπασμα και αμέσως μετά σας έχω κι άλλη βόμβα για το Style Me Up. Παναγία μου. Γεια σας. Ονομάζομαι Χατζηγρίβα Ελένη, έρχομαι από τη Λάρισα. Είμαι 39,5 στα 40. Είμαι σεφ και ηθοποιός. Πρόσφατα πήγα στο νοσοκομείο με μία κρίση πανικού και η διάγνωση ήταν σκλήρυνση κατά πλάκας. Εντελώς απροσδόκητα, σοκαρίστηκα. Δεν έπαψα όμως να χαμογελάω, ούτε λεπτό. Σου πέσανε πολλά τελευταία. Μου πέσανε πάρα πολλά τελευταία, ειδικά με τη δική μου την έκπληξη. Πηγαίνοντας για μια κρίση πανικού, μου είπανε πολύ απλά και πολύ ψυχρά στο νοσοκομείο, σκλήρυνση κατά πλάκας. Σοκ εγώ και εκεί μου χτύπησε το καμπανάκι, λέω Μαρία ότι okay, ήρθε η ώρα να κοιτάξει τον εαυτό σου. Πιστεύω ότι πρέπει να το δούμε αλλιώς γενικότερα οι άνθρωποι. Μέσα στην ατυχία σου είσαι τυχερή γιατί αυτή η αρρώστια πια έχει πολλές θεραπείες. Υπάρχουν θεραπείες, ναι. Και όπως είπε και η γιατρός, το α και το ω είναι το άγχος. Αλλάξες! Έτοιμη! Έλα, καλύτερα. Για να δούμε. Τι ωραία που σου φάει το κόκκινο. Ναι. Πάμε λίγο στο καθρέφτη μας εδώ. Κάπως καλύτερα. Ναι, αλλά θα ήθελα να είσαι πιο θηλυκή. Λα-λα-λα-λα. Για να δω τη Λαρισαία. Ναι, καλύτερα. Για κούκλα. Τόσο κοντό μαλλί, δεν πιστεύω να πηγαίνεις και σε μπερμπεράδικο. Έχεις πάει. Μία φορά μόνο. Σου πάει το κοντό μαλλί. Ναι, για το στυλ σου. Τώρα που το σκέφτομαι, μήπως την κάνουμε πράσινη. Τρίφωνα, είπα ότι είμαι open, αλλά και τόσο open. Τρίφωνα, τι κάνεις εκεί, παιδί μου, κουνάς την κουρτίνα. Surprise. Με κομμάτι. Πλάκα μου κάνεις. Αλήθεια. Δεν υπάρχει, έτσι. Αν δεν ήθελα να χαλάσω το μακιγιάζ, θα έκλαιγα. Πραγματικά. Θα σε ξαναβάψει με κλάψη. Κούκλα, κούκλα, μπράβο και στην Ιβόνη, μπράβο στον Τρίφωνα, μπράβο σε όλη την ομάδα. Και μια γυναίκα με πολύ δύναμη. Έτσι. Το μακιγιάζ ποιος το έχει κάνει, παιδιά, γνωρίζετε, γιατί με το είδα. Όποιος κάνει το μακιγιάζ, μπράβο. Μπράβο.